εφηδευμένος εν το οίκο Κυρίου, σοφία πράξεων των Αποστόλων το αναγνωσμό. Κατ' εκείνον τον καιρό επέβαλεν Ηρώδης ο βασιλεύς τας χείρας κακώς εδυνάστον από της εκκλησίας. Ανήλε δε Ιάκωβον των αδελφών Ιωάννου μαχαίρα και ειδών ότι αρεστών εστί της Ιουδαίης προσετέθε το Σιλαβήλ και Πέτρο. Ήσαν δε ημέρε των αζήμων, όν και πιάσας έθετο εις φυλακή, παραδούς τέσσαρση τετραδί στρατιωτών φυλάσσιν αυτών, βουλόμενων μετά το Πάσχαν αγαγήν αυτών το λαό. Ομένουν Πέτρος ετηρείτο εν τη φυλακή, προσευχήδη εν εκτενής γενωμένη υπό της Εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν αυτόν προάγειν ο Ηρώδης, η νυχτή εκείνη είναι ο Πέτρος κοιμόμενος μεταξύ δύο στρατιωτών, δελεμένος αλύσες ειδησής. Φυλακές δε προς της θύρας ετήρουν την φυλακή. Και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη και φως έλαμψεν το οικήματι. Πατάξας δε την πλευρά του Πέτρου, ήγηρεν αυτόν λέγω, ανάστα εν τάχει, και εξέπεσον αυτού οι αλύσεις εκ των χειρών. Είπε δε ο άγγελος προς αυτόν, περίζωσε και υπόδισε τα σανταλιά σου, επίσε δε ούτω και λέγει αυτό, περιβαλού το ημάτιόν σου και ακολούθη μη, και εξελθόν ακολούθη αυτό, και ουκ είδη ότι αληθές εστί το γενόμενο διά του Αγγέλου. Εδώ κι δε όραμα βλέπει, διελθόντες δε πρώτην φυλακήν και δευτέραν, ήλθον επί την πύλην την σιδηρά, την φέρουσαν εις την πόλη, ή της αυτομάτη ανοίχθη αυτής, και εξελθόντες προήλθον ρήμην μία. Και ευθέως απέστη ο άγγελος απ' αυτού, και ο Πέτρος γενόμενος εν εαυτό είπε, νυν είδα αληθώς, ότι εξαπέστειλε Κύριος τον άγγελον αυτού, και εξηλέτω με κθυρός Ηρώδου, και πάσης της προσδοκίας του λαού των Ιουδαίων.